τα τραγικά στοιχεία του δεύτερου μέρους της μελέτης Θόδωρου Λίτρα για τους θανάτους εκτός μονάδων εντατικής θεραπείας, που δείχνουν θνητότητα σε ποσοστό 97,7%, σχολίασε μέσω του Όπεν ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης. Τι δείχνουν τα στοιχεία στα στατιστικά? Αυτό το οποίο λέγαμε, ότι όταν κάποιος φτάσει να διασωληνωθεί, κύριε Καμπουράκη και κύριε Στάθη, οι πιθανότητες να πεθάνει είναι πολύ περισσότερες από το να επιβιώσει. Τα ευρήματα της νέας μελέτης ανέβασαν τους πολιτικούς τόνους, με την αντιπολίτευση να κατηγορεί την κυβέρνηση για απουσία μεθ κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Καλύτερα να κρατάτε λίγο πιο χαμηλούς τόνους και μια πιο αυτοκριτική διάθεση. Κύριε Τζανακόπουλε, έχετε 19.000 νεκρούς. Σας παραπέμπω την Ευρώπη. Να ζητήσει συγγνώμη, κάλεσε τον Πρωθυπουργό ο Αλέξης Τσίπρας. Πεταμένα λεφτά οι ΜΕΘ έλεγαν και φέρτε μου μια έρευνα που να δείχνει ότι εκτός ΜΕΘ πεθαίνουν, προκαλούσε ο Πρωθυπουργός στη Βουλή. Τώρα που οι μελέτες αποδεικνύουν ότι εκτός ΜΕΘ δεν σώθηκε σχεδόν κανείς, θα ζητήσει έστω μια συγγνώμη. Όχι από εμάς, αλλά από τους χιλιάδες που χάθηκαν άδικα. Την απάντησή του στον Αλέξη Τσίπρα έδωσε ο Θάνος Πλεύρης, κατηγορώντας τον ότι στηρίζει τις αντιεπιστημονικές απόψεις του Παύλου Πολάκη. Ενώ ο κύριος Ξανθός στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων στη Βουλή εξέθεσε τον κύριο Πολάκη για τις αντιεπιστημονικές αντιεμβολιαστικές του αναρτήσεις, ο κύριος Τσίπρας με ανάρτησή του επέλεξε για ακόμα μια φορά να συνταχθεί με τον κύριο Πολάκη και να τον καλύψει απόλυτα στις αντιεμβολιαστικές του απόψεις. Την ίδια ώρα, 24ωρη απεργία και συγκέντρωση στο Υπουργείο Υγείας έκαναν οι γιατροί του Παίδων Αγία Σοφία, ζητώντας προσλήψεις υγειονομικού προσωπικού. Την άμεση προκήρυξη με γρήγορες διαδικασίες για 4 θέσεις αναισθησιολόγων, 2 μικροβιολόγων, 1 καρδιολόγου και 1 πυρηνικού ιατρού, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας.